νομίζω ότι να δώσει το τέλος αυτό της Ευρώπης, που εξέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα ίσως θέματα που απασχολεί όλη την Ευρώπη, ίσως και όλο τον κόσμο, η μετανάστευση, πολιτική μετανάστευση κλπ. Τα ναυάγια νομίζω δεν είναι μόνο σήμερα, τα τελευταία 5, 3, 4 χρόνια, εδώ και χρόνια συμβαίνει στις θάλασσες, σε ποτάμια, σε νάρκες. Η μετανάστευση πάντα υπήρχε, είτε από φυσικές καταστροφές, είτε οι αιτίες που είναι τελευταία 30-40 χρόνια, ίσως αυτό που λέμε οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που παρέμβουν σε χώρες ή σε περιοχές, πόλεμοι δηλαδή. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που έχω χάσει τον αδερφό μου, πηγαίνοντας σε καλύτερη, μια καλύτερη χώρα, ας πούμε, στην Ευρώπη και πνίγηκε στο νερό κι αυτός. Νομίζω να μην ζήσει κανένας γονείς να χάσει το παιδί του, ειδικά κάποιοι που δεν βρίσκουν καν το τάφο. Δεν υπάρχει τάφο. Ίσως είναι η χειρότερη. Τουλάχιστον κάποιοι βρίσκουν και πάνε και με την έννοια κάνουν προσευχή τους στο παιδί που χάσανε. Αυτό που λέμε βασικά είναι όλων εμάς που απασχολεί, που ανησυχούμε για το μέλλον, για μας, για τα παιδιά μας κλπ. Να μην συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Το κόμμα μας και γενικότερα τα ταξικά συνδικάτα που είναι προσανατολισμένα σε αυτό το θέμα, αυτό προσπαθεί να κάνει. Γενικότερα η προσφυγιά να μην υπάρχει. Κανείς δεν θέλει, νομίζω δεν ξυπνάει πρωί και να λέει ότι εγώ θέλω να πάω στην Ευρώπη ή σε άλλη χώρα. Οι αιτίες είναι συγκεκριμένες, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, οι σύντροφοι. Είναι η πόλεμη. Είναι η χωρίς, μάλλον το θέμα βίωμα, να βιώσει, να μπορεί να ζήσει καλύτερα. Αυτό που τον κάνει για να φύγει από τη χώρα του ή από το χωριό του, από την πόλη του, είναι νομίζω χειρότερο. Και όταν έρχεται σε άλλη χώρα, αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα. Και εγώ έχω δουλέψει σε ΜΚΟ και έχω γνωρίσει από πρώτο χέρι όταν έρχεται ένας, η πρώτη μέρα που έρχεται σε άλλη χώρα, αισθάνεται ότι έφυγε από το καταπιεσμένη χώρα και έρχεται στην άλλη, ότι μάλλον σώθηκε. Ακόμα έχει αβεβαιότητα, σου λέει τι γίνεται. Δυσκολεύεται, φόβος, η τρομοκρατία. Η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων είναι τεράστιο. Χρειάζεται πάρα πολύ εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Η άλλη κουλτούρα είναι. Δεν ξέρεις πώς να τον δεχτείς, πώς να τον αγκαλιάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Πάνω σε όλο αυτό και στο θέμα των εργαζομένων που είμαι και στο σωματείο αυτό, η πλειοψηφία μας είμαστε αλλοδαποί, ξένοι από διάφορες χώρες, και Ευρώπη και τρίτες χώρες, λεγόμενοι τρίτες χώρες, γιατί έχουμε κατηγορηθεί και τις χώρες έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται για ένα συγκεκριμένο έργο, σε ένα συγκεκριμένο έργο, έρχεται για ειδικό σκοπό, βίζα ειδικό σκοπού, δουλεύει 3, 4, 5 χρόνια, όταν λήξει η σύμβασή του φεύγει. Αυτός ο άνθρωπος, σαν να μην υπήρχε σε αυτό το κόσμο, δεν έζησε, δούλεψε, έφυγε στη χώρα του, όταν είναι να πάρει σύνταξη αυτά τα 5, 3, 4, 5 χρόνια που δούλεψε, δεν παίρνει καν σύνταξη από αυτό. Και αυτό πάλι εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος. Ενώ η εισφορά του πληρώνεται κανονικά εδώ. Όταν πάει στη χώρα του, κάποια στιγμή αν πάρει σύνταξη, δεν θα πάρει από αυτό. Δεύτερο, οι άνθρωποι αυτοί είναι όμοιροι. Παράδειγμα, 4 του μήνα πάμε απεργία. Πρώτο μήνυμα του εργοδότη στους, σε εμάς, στους αλλοδαπούς. Η απεργία είναι για Έλληνες, όχι για ξένους. Πρόσεχε γιατί λύγει η σύμβασή σου. Σημαίνει ότι θα φύγεις, θα πάρεις απέλαση. Όλα αυτά, εννοείται αυτό που λέμε η δημοκρατία είναι μέχρι την πόρτα του εργοδότη, αλλά μετά δεν υπάρχει δημοκρατία. Η εκμετάλλευση, η καταπίεση,
εμείς πραγματικά έχουμε δεχτεί δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες μηνύματα από συναδέλφους που έχουν φύγει από αυτές τις εταιρείες. Που λένε, εγώ έχω πρόβλημα, χρόνια πάω ψυχολόγο, λόγω καταπίεση που δέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε σε αυτές τις εταιρείες πολυεθνικές, που είναι γαλλικές. Webhelp, Teleperformance, T-Tech, που είναι αμερικάνικη κλπ. Αυτές οι εταιρείες γιατί έχουν έρθει στην Ελλάδα, γιατί έχουν βρει φτηνό εργατικό δυναμικό, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, οπότε έρχονται σε αυτές χώρες, σε αυτή τη χώρα, ειδικά στην Ελλάδα, και εκμεταλλεύουν όλη αυτή την κατάσταση. Στους βορειοευρωπαίους, ας πούμε, πουλάνε θάλασσα και έχουν φτιάξει ένα ειδικό, μια ειδική περίπτωση, αυτούς πάνε στην Κρήτη, στα Χανιά. Θα τους είχε σπίτι δήθεν, η θάλασσα κλπ. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να τον φέρεις έναν Ευρωπαίο, μάλλον βορειοευρωπαίο, με 1.300-1.200 ευρώ να δουλεύει στην Ελλάδα και να αφήσει τη χώρα του. Άρα σου λέει, εγώ θα σου δώσω θάλασσα, παραλία και θα δουλέψει λίγο στα τηλέφωνα. Ειδικά αυτοί οι συνάδελφοι 99% απέλησαν. Παρόλο που τους έλεγε είστε οι καλύτεροι, και το ένα και το άλλο. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε κάνει ήδη 3 απεργίες. Στις μέρες της απεργίας υποσχέθηκαν, μάλλον προς τους εργαζόμενους, όποιος δεν απεργήσει θα φάει πίτσα, μπισκότα, καφέδες. Γι' αυτό το σύνθημά μας ήταν όχι μία μέρα πίτσα, κάθε μέρα πίτσα. Το ζήτημα ήταν από εργαζόμενους και σήμερα ήδη έχουμε νίκες. Καταρχήν έχουμε δύο επιχειρησιακά σωματεία σε αυτές τις δύο εταιρείες. Χάρη ένα ταξικό συνδικάτο κλαδικό που όλα αυτά τα χρόνια πάλεψε δίπλα σε αυτές τις εταιρείες χωρίς να βάλει διάκριση ανάμεσα στους εργαζόμενους χρώμα, θρησκεία, φιλή κλπ. Ένα ταξικό συνδικάτο που είχε προσανατολισμό αυτό. Να προσπαθήσει τους εργαζόμενους να ενώνει σε βάση αυτό. Ότι είσαι εργαζόμενος, δεν θα αφήσουμε να σε εκμεταλλεύει και εσύ πρέπει να παλεύεις για τον εαυτό σου. Γι' αυτό πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια η υπομονή και η παγώνα που δώσαμε. Σήμερα έχουμε ήδη νίκη, έχουμε καταφέρει δύο εργασιακά επιχειρησιακά σωματεία. Έχουν συσπηρωθεί πάρα πολλοί εργαζόμενοι, έχουν γυρίζει πλάτη στους εργοδότες αυτά που είχε όλα αυτά τα χρόνια, ο φόβος, η τρομοκρατία, η καταπίεση, θα ζήσω με σύμβαση ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Τώρα αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε αυξήσει το μισθό, χωρίς όμως οι εργαζόμενοι βάλουν κάτω, απαιτούμε ακόμα, γι' αυτό πήραμε μια καινούργια απόφαση, 13 του μήνα, πάμε ξανά απεργία, 13 Μάρτη με τους Γάλλους τώρα μαζί, ίσως και άλλες χώρες θα ενταχθούν σε αυτή την αγώνα, σε αυτό αγώνα. Πορτογάλοι, Ισπανοί κλπ. Ο σκοπός είναι συγκεκριμένος, δεν είναι κάτι για κάνουμε επανάσταση. Είναι μια συλλογική σύμβαση, αύξηση 20% στο μισθό, αύξηση επίδομα ακουστικό 15% και να τελειώσει αυτό το καθεστώς βίζα ειδικού σκοπού. Έχουμε κάνει ήδη σαν συνδικάτα έτοιμα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Προσφύγων το αίτημά μας. Έχουμε κάνει και κάλεσμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έκανε επιερώτηση στην Βουλή. Πήραμε ήδη μια εντός ειδικά θετική απόφαση από την κυβέρνηση μετά το ερώτηση που έκανε η σύντροφη εκεί, ότι δεν θα ανταχθεί αυτό το καθεστώς σε αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί η πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες είναι εξειδικευμένη, είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι μηχανικοί. Απλά δεν βρίσκουν στις χώρες τους κατάλληλες δουλειές ή τέλος πάντων αυτό που δεν επιθυμούν να δουλέψουν εκεί και έρχονται εδώ, δουλεύουν τηλεφωνητές. Τελειώνοντας, νομίζω αυτό που πρέπει να ενισχύσουμε ή το τέλος πάντων παλεύουμε να κάνουμε είναι να σταματήσει η εκμετάλλευση άνθρωπο από τον άνθρωπο και να παλέψουμε από κοινό οι εργαζόμενοι όλες τις χώρες όπου ζει και εργάζεται,
μαζί ενάντια στους εργοδότες που μας εκμεταλλεύουν.